Είναι αναλυτικά η περιοχή σε επίπεδο του αρχικού διαμερίσματος για το που μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα και τις δράσεις του τοπικού μας προγράμματος ΒΙΤΕ. Να πω ορισμένα στοιχεία γενικά για το χρηματοδοτικό σχήμα του προγράμματος. Εμάς μας έχει εγκριθεί μία δημόσια δαπάνη 7 εκατομμύρια ευρώ στο τοπικό μας πρόγραμμα, εκ των οποίων για την υλοποίηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων είναι τα 5.750. Αυτά, εάν ενταχθούν, δηλαδή δεσμευθούν και απορροφηθούν, ας το πούμε, όπως λέμε, έχουμε 100% τις νομικές δεσμεύσεις, θα επενδύσουν περίπου 4,8 εκατομμύρια ευρώ μόχλευσης της ιδιωτικής συμμετοχής, διότι τα ιδιωτικά έργα είναι με 50% χρηματοδότηση. Έτσι, και πιστεύουμε ότι στο τέλος του προγράμματος θα έχει μια συνολική μόχλευση 10,6 εκατομμύρια ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής. Εδώ να σας πω λίγο για τον προπολογισμό της παρούσας, της δεύτερης προσθήκης ενδιαφέροντος στο χρηματοδοτικό σχήμα. Το ΚΕΜΕΚΑΠ έχει βγάλει περίπου 4,5 εκατομμύρια σε δημόσια δαπάνη προκήρυξη. Χοντρικά πρέπει να σας πω ότι περίπου τα 3 εκατομμύρια είναι για ιδιωτικές επενδύσεις, έτσι είναι και τα μέτρα που καλύπτουν τους 3 πρώτους βασικούς στόχους. Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι αφαιρωμένο σε μέτρα και δράσεις, τις οποίες μπορούν να υλοποιήσουν οι ΟΤΑ, τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, αλλά και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία με βάση το καταστατικό τους μπορούν να υλοποιούν δράσεις κοινοποιητικού χαρακτήρα. Να κάτσουμε στην αξιωματικό σημείο, να κάνουμε μια εκδήλωση, τι αφορά αυτή η εκδήλωση. Όπως είναι γνωστό, το Αναπτυξιακό Τρικάλον και ΚΕΜΕΚΑΠ προέβη στην δεύτερη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το τοπικό πρόγραμμα LEADER. Σε αυτήν την δεύτερη προκήρυξη συμπεριλαμβάνονται μέτρα και δράσεις με δικαιούχους των έργων, τους ΟΤΑ, τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, αλλά και ιδιωτικά πρόσωπα, ειδικά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που με βάση το καταστατικό τους μπορούν να εκτελούν κοινοφελούς χαρακτήρα έργα. Η σημερινή συνάντηση είναι μια συνάντηση συνεργασίας με τους ΟΤΑ του Νομού, Τρικαίων, Καλαμπάκας, Πίνης και Χαρκαλώνας, με τους αιρετούς εκπροσώπους που είναι αρμόδιοι για τα έργα, με τις τεχνικές τους υπηρεσίες, και σκοπό έχει να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα και τις δράσεις του δημοσίου χαρακτήρα και με σκοπό πάντα την προετοιμασία των ΟΤΑ για να εκβάλλουν προτάσεις οι οποίες θα είναι, τουλάχιστον σε επίπεδο φακέλου, θα είναι έτοιμες για να ενταχθούν στην πρόσκληση και να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της χθεσινής που έγινε στο επιμελητήριο. Ναι, χθες το επιμελητήριο ήταν η κεντρική ενημερωτική μερίδα όπου παρουσιάσαμε όλο το συνολικό του πρόγραμμα και για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τα δημόσια έργα. Είναι συνέχεια λοιπόν η σημερινή της χθεσινής, με την έννοια όμως ότι σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με τα μέτρα και τις δράσεις δημοσίου χαρακτήρα.